Το ακριτικό Καστελόριζο μετά από 20 ολόκληρα χρόνια διαθέτει πλέον ένα ανανεωμένο και πλήρως εξοπλισμένο φαρμακείο για την εξυπηρέτηση και τη φροντίδα της υγείας όλων των κατοίκων του. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Δωδεκανήσου, που έχει προσφέρει τα μέγιστα για αυτό το εγχείρημα, τοποθέτησε τιμητική πλακέτα στην είσοδο του φαρμακείου, τιμή Σένεκεν του Παύλου Γιανακόπουλου, ιδρυτή της κορυφαίας φαρμακοβιομηχανίας Vianex, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη προσφορά του στον φαρμακευτικό κλάδο, αλλά και στην ακριτική Δωδεκάνησο. Τα εγγένεια του πλήρως ανακαινισμένου και εξοπλισμένου φαρμακείου πραγματοποιήθηκαν την 3η 20 Ιουλίου σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση. Στο ακριτικό νησί παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του Υπουργείου Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χαντζημάρκος, ο Δήμαρχος Καστελόριζου Γιώργος Σαμσάκος, ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Δωδεκανήσου Νίκος Φουτούλης, ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Απόστολος Βάλτας, αλλά και ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Vianex. Παρόντες και ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Παπάς, αλλά και η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Νοτίου Αιγαίου Χαρούλα Γιασιράνη. Ο τελούς προσφοράς τους, τους τιμάμε συμβολικά σήμερα, ονοματίζοντας το φαρμακείο στη Μεγίστη Παύλος Γιανακόπουλος. Μόλις μάθαμε ότι εν έτη 2021 υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και στο φάρμακο, ήταν κάτι το οποίο μας έκανε άμεσα να ανταποκριθούμε στο αίτημα σαν οικογένεια Γιανακόπουλου, σαν Vianex, και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε πάντα δίπλα στον Έλληνα, στους Έλληνες, στην Ελλάδα και στον ελληνισμό οπουδήποτε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εδώ, εργάζονται, παρέχουν τις υπηρεσίες τους και προσπαθούν να κρατήσουν το επίπεδο των πολιτών και των υπηρεσιών τους ψηλά. Ό,τι καλύτερο εύχομαι. Σας ευχαριστώ πολύ.